Επειδή μπλοκάρω τα μικρόφωνα, μου είχε πει ένας παλιός σχολίτης, λέει μην πηγαίνεις πολύ κοντά, λέει τα πιτσιγκάρεις. Θα τα πω από μακριά ρε Πίπιπ! Καλώς ήρθατε για το τσάκαρο καταπληκτικό με το σκουπέροχο πιπινό καψούριδες! Είμαι σε άλλο νόμο, είμαι νόμο Πιερίας. Όλα εντάξει. Όμως, τάκ, περνάω, μπαίνω στο νόμο. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βάτσο που έρχομαι πίνω καψούριδες. Το ξαναλέω γιατί μου λένε κάποιοι, λέει το έχεις ηχογραφημένο. Μπριτς, δεν μπορείς να το ηχογραφείς, λέει. Μα άμα το ηχογραφήσω, δεν έχει αξία. Σκοπός είναι να πάρεις τον αέρα και μετά γεια σας. Γιουρούσι, μετά γιούπι, τζουμ τριαλαριλαλόλαλα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της κουλτούρας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο, η αφέντο μου τσουνάρα μου, έχω Σωτήρη Δασκαλάτση! Με φανέλα Bruce Lee. Σήμερα, επειδή γουστάρουμε πολύ ο ένας τη φανέλα του άλλου, δηλαδή εγώ φοράω ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη, φοράς Bruce Lee, και επειδή έχω άλλη μία Νέα Υόρκη, μπορεί στο τέλος να ανταλλάξουμε φανέλες, ρε παιδί μου. Κανονικά, όπως γίνεται στα μάτς. Ελάτε πουλάκια μου. Πολλά έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Τραγουδάκια θα βάλουμε, τα ποταπά μας, χαβά μας θα κάνουμε, ανεκδοτάκια θα πούμε, τηλεφωνάκια θα ανοίξουμε, γραμμούλες να μιλήσετε, σουξουμούξου, να πούμε αυτά που θέλουμε, όμορφα και ωραία. Θα συζητήσουμε και για μεταγραφούλες, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τώρα. Δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο καλοκαίρι. Πέρσι, υποτίθεται, θα ζούσαμε ένα τέτοιο καλοκαίρι που η ομάδα έχει στεφθεί κυπελούχος, ο προπονητής θα έμενε, μια-δυο προσθήκες λέγαμε θέλαμε πέρσι, αλλά... Δεν θα μου γλιτώσει, Σαϊνί. Δεν είδαμε ποτέ τη φάτσα του. Ποτέ. Και κάποια στιγμή που γύρισε η καρέκλα του συγκεκριμένου, ο Cloud ήταν το όνομά του. Δηλαδή πριν υπάρξει το Cloud, που τα στέλνεις, θα θέλω λέει στο Cloud να πούμε. Αυτός ήταν ήδη μορφή στον αστυνόμο Σαΐνι. Πριν λοιπόν από όλους ήταν εκεί. Και μία φορά που γύρισε η καρέκλα, είχε βάλει με χειροπέδα μόνο το χέρι. Και βόμβα. Μόνο μύτη, δηλαδή τη Σφακιανάκης τώρα. Σφακιανάκη, τι έγινε ο Νότης τώρα, τι έγινε. Εδώ πέρα λέει πράγματα κατά των Αλβανών, αλλά πάει όμως να τραγουδήσει στην Αλβανία. Δηλαδή, μια στιγμή λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει, μου λέει δεν παίζει Σφακιανάκη, δεν παίζω, δεν γουστάρω. Εδώ λέει πράγματα για την... έτσι έχει τη δική του ιδεολογία. Οκ. Okay. Έτσι. Και λέει ρε παιδί μου, δεν γουστάρει να είναι ξένη στη χώρα. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, τα λεφτά των ξένων εδώ δεν τα θες, αλλά έξω πας και τα παίρνεις, έτσι πάει. Πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε. Όπως επίσης όταν λέμε ωραία πράγματα για την πατρίδα μας, δεν σημαίνει ντε και καλά το έχω πει. Ότι πρέπει να έχουμε μια ακροδεξιά ή νεοφασιστική ή ξέρω εγώ ή οτιδήποτε αντίληψη. Πότε αυτό έγινε ένα πράγμα? Πότε περάσαμε αυτή τη γραμμή? Που όταν ακούμε ας πούμε τον εθνικό ύμνο νιώθουμε κάτι. Σε μια ρημαγμένη πατρίδα. Σε μια καθημαγμένη πατρίδα. Σε μια χιλιοτρυπημένη πατρίδα. Πότε πρέπει δηλαδή να νιώθουμε το τίποτα όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο ή όταν βλέπουμε τη σημαία? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, απλά επειδή τώρα έτυχε να παίζει το θέμα ότι ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Φυσικά, εντάξει, όταν εδώ πέρα λες διάφορα, τι γίνεται? Μόνο όταν είναι για το χρήμα δεν τα ξεχνάμε όλα, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει πει και χοντρά πράγματα, ας πούμε. Ο Νότης. Αλλά πάμε στην Αλβανία να κάνουμε συναυλία, έτσι, μια χαρά. Όλα οκ. Okay. Όλα φίλε, ή είσαι ή δεν είσαι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα γιατί να μπλέκτουμε σε τέτοια μονοπάτια. Εμείς θα ανοίξουμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με αλφα θήτα λάμδα. Ελληνικούς χαρακτήρωης και στέλνετε το μνηματάκι σας. Το Κωστή Τσατσαρός το έχουμε έτσι κι αλλιώς παρατημένο, δεν, αφού είμαστε εκεί όλοι, μαζεμένοι η παρέα. Και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας στον τοίχο. Φίλε, άσχημο να μην έχεις τοίχο, έτσι να είσαι άτυχος. Δεν είναι άσχημο.
Θέλω σήμερα να μπω με το πιο κρύο ανέκδοτο που έχω ακούσει την τελευταία πεντηκονταετία. Αλλά γελάσαμε γιατί είναι τόσο ανόητο, είναι τόσο μαλαμπίμπι. Που γελάμε 5 λεπτά με το δασκαλάκι. Μου το είπε ο οδηγός του 14 Άνω Τούμπα, εκεί στο τέρμα που συνάντησα στο πατρικό μου. Λέει: Κωστή, Κωστή, έλα να σου πω ένα ανέκδοτο. Τι κάνει ένα πουλί 40 κιλά, λέει, πάνω σε ένα κλαδί. Λέω: 40 κιλά, τι πουλί είναι αυτό. Τεράστιο, λέω: Χοντρό. Ένα πουλί λέει 40 κιλά. Τι κάνει, λέει, πάνω σε ένα κλαδί. Λέω: Τι κάνει. Τσίου! Λέω: Φίλε, αυτό είναι. Μου λέει αυτό. Λέω: Κοίταξε, θα πρέπει να σε προβληματίσει όταν λες ανέκδοτα. Αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει αν τελειώνει εκεί το ανέκδοτο ή αν έχει κι άλλο. Μου λέει: Το ξέρω, φίλε. Δεν είναι τελείως μαλαμπίμπιπ, λέει. Λέω: Τελείως, φίλε. Κορυφαία. Υπερατού μαλαμπίμπιπ. Νικάει όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Τι κάνει, λέει, ένα πουλί 40 κιλά πάνω σε ένα κλαδί. Τζίου! Και απειλητικό και φορτωμένο και έχει. Έχει μανουριάσει κιόλα το πουλί. Δηλαδή δεν είναι. Υπάρχει μια αντάρα, μια εσωτερική ένταση που πρέπει να βγει. Λέω εγώ. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ερώτηση. Γιατί τα αθηναϊκά site περνάνε στον ντούκου το ότι στο γάμο του Μπρούνο Τσιρίλο που έβλεπε τα κλάματα που παντρεύτηκε ο Τσιρίλο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εμάς εδώ ντύμισε τη φανέλα. Έντιμος. Απλά νιώθει περισσότερο ΑΕΚ. Okay, με για το με χαρά. Εγώ πιστεύω έκλαιγε γιατί του είπαν ξέρεις κάτι. Το πρωτάθλημα που πήρατε είναι κλεμμένο. Μπορεί να του πει Βιερίνια που ήταν στο γάμο. Στα site μέσα αναφέρουν. Ο Φίτσουλας, ο Μίτσουλας ήταν ο έτσι, ο αλλιώς, ο Πασαλιμανιώτικος. Ο Παραπουπού, ο Καρα. Έτσι, ο Καπαμαρού. Ήταν ο Κλίν. Ήταν δηλαδή το χάμστερ της, από την Κάντι Κάντι. Ήταν ο Κρούμελ που είναι το χάμστερ του Νίλς Χόργκερσον. Αναφέρουν και στο τέλος με ψηλά. Και ο Βιερίνια. Μην αναφέρετε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Τον ταμπλούχο με τον ΠΑΟΚ. Τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Μην τον αναφέρετε. Το έχει βάλει και μήνυμα ένα παιδί. Εδώ. Στα συγκεκριμένα site. Βέβαια το έχω πει πολλές φορές. Το ότι βάζετε τα site τους στη σελίδα μας. Που είμαστε 11.000 άνθρωποι. Και τους δίνετε ωραία χτυπηματάκια, γελάνε μαζί μας, γιατί ναι μεν, κοιτάξτε, το βάζεις εσύ για να τον κράξεις, αυτός παίρνει το κλικ. Σιγά μην τον ενδιαφέρει που τον κράζουμε. Παίρνει το κλικ, παίρνει 1000, 2000, 3000, 5000 κλικ παραπάνω. Σι και με καντάρσουλε, εκτελεί αράω, τι να πούμε. Από μεγάλη απόσταση. Έτσι λέω εγώ. Εσύ βγες και πες ότι δεν είναι έτσι. Και ακούστηκες. Για τους παλιούς. Θυμούνται, είπα λέει. Νάτος, λέει. Τα διαγράφω πλέον. Καλά κάνεις Χρύσα μου. Θέλετε, γράψτε. Το τάδε site είπε αυτό. Γράψτε εσύ με τα δικά σου λόγια. Ή κάνε το εξής. Κάνε το screen save, πώς το λένε. Βγάλε φωτογραφία το άρθρο και στείλ το. Αλλά βάζοντας τώρα. Παράδειγμα λέω εγώ. Το Sport 24. Ή το Gazeta ή οποιοδήποτε. Κλάτς. Μια χαρά το παίρνει αυτό στο χτυπηματάκι. Μια στιγμή τι λέει ο Φραγκαντώνης. Κωστή, καλά τα λέει ο διαιτητής από την 49 τηλεόραση. Γιατί αν δεν τραβηχτεί εγκαίρος ο άλλος στον καναπέ, είσαι δύσκολα. Αυτή είναι λέει η διαδραστική τηλεόραση φίλε. Σωστό. Σωστό, 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 σωστό. Καναπές. Ελληνική λέξη από το κονοπέιον. Θέλω να σας πω, αρχαία ελληνική, βάζαν τα μωρά τους στο κρεβατάκι και βάζαν από πάνω το υφασματάκι για να μην τους τσιμπάν τα κουνούπια. Αλήθεια τώρα, αυτό το κάναμε δηλαδή στην τρίτη δέσμη. Υπήρχαν δέσμες τότε. Το πήραν οι Γάλλοι, την πήραν οι Γάλλοι τη λέξη κονοπέιον και μας τη γυρίσαν και μετά τα καναπέ. Και νομίζουμε εμείς ότι είναι γαλλική λέξη, αλλά είναι ελληνική. Και δεν είναι ο παπάς. Όπως το άλλο που λέει ο άλλος το γάμο στα ελληνικά. Που λέει πορτοκάλος comes from the Greek word πορτοκάλι. Και τους άλλους σου λέγανε πώς σου λέγανε apple. Meat which means melon. Που το ρωτάει η κοπελίτσα λέει ok find any word. Tell me any word. Και του λέει η κοπελίτσα κιμονό. Κιμονό.
Σκέφτεται λίγο, δεν μπορεί. Α! Οκ, οκ. Κιμονό comes from the Greek word κιμόνας. Which means winter. What do you wear? Huh? In the winter time, you wear a kimono. So there you are. Ο γίγας, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πολύ πλάκα η ταινία αυτή, έτσι. Με την υπερβολή της, βέβαια. Με κορυφαίο στιγμή, όπου στο τέλος έχει πάρει στα παιδιά του σπίτι, κλαίμε όλοι, έτσι, στο γάμο, και το σπίτι ανοίγει το πλάνο και είναι ακριβώς δίπλα στο δικό του σπίτι, έτσι, εννοείται, φίλε. Ξεκάθαρα. Χαιρετίσματα σε όλες τις πεθερές, σε όλους τους πεθερούς και στους δικούς μου που με ανέχονται, που ακούνε αυτά που ακούνε οι άνθρωποι. Τι τους έλαχε. Γενικότερα, σε όλους. Εδώ είμαστε. Σήμερα δεν δίνουμε τίποτα. Έτσι. Λέω να μην δώσω. Αύριο θα δώσουμε. Και παγωτά και γυαλιά και τάμπλετ και κινητά. Σήμερα τίποτα. Μαέστρο, έχουμε ανοίξει τίποτα μέσα, γιατί υπάρχει σήμερα μία αυτή. Το άλλο, θα το ανοίξουμε και το άλλο. Δεν υπάρχει, φίλε. Ζεστάναμε, αδερφέ. Είμαστε πολύ στριμωγμένοι. Α, στο αγοράκι θα το τακτοποιήσω εγώ. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Θέλω να μπούμε μαργαρίτες. Να μπούμε με ποταπά σήμερα. Αφιερώς δεχόμαστε τα πάντα όλα. Σουξουμούξ, θα συζητήσουμε. Θέλω, επειδή. Άστο, μην το κιες ακόμα. Θέλω να φύγουμε με αυτό ή να μπούμε με αυτό. Να πω ότι συζητούνται φυσικά τα ονόματα, ξέρετε. Ο Πούκι θα γίνει. Καλά, βέβαια μπορούν να παίξουν πολλά πρωτοσέλιδα. Τσιπούκι. Λέω τώρα. Κάπνισε η αντίπαλη ομάδα. Ε? Το μικρό το όνομα που είναι Τέμου. Δηλαδή εκεί τι έχει να παίξει. Τέμου, την γκολ. Ε, δεν θα παίξει. Φίλε, πόσα χρόνια με το Σκόντα. Σκόνταψε 1-1. Δηλαδή, πόσα χρόνια, πείτε. Ε, πόσα χρόνια. Τέλος πάντων, τον λένε Τέμου. Και δεν είναι το Τέμου, η τσιτιά που λέει. Η τσιτιά, Τέμου. Τέμου Πούκι, 27 χρονών. Μια χαρά περίπτωση. Εμένα μου φαντάζει για backup που λένε και στα χωριά μας. Του Αλεξάνδερ. Αλεξάνδερ, μπορείς να κάνεις ένα άθλιο μουντιάλ. Μπορείς να πατάς τα κορδόνια σου, να πας στη Ριλιπιπή. Γαστερντερίτιδα στα μάτς, δεν έπαιξε. Ατύχησα. Μπορείς να πατάς με το αριστερό σου πόδι το δεξί, να σκοντάφτεις. Εσύ, Άμρ, το ίδιο. Μπορείτε να κάνετε άθλιο μουντιάλ. Δεν θέλουμε να κάνετε καλό μουντιάλ. Πειράζει! Σας το λέμε ευθέως, είμαστε ειλικρινείς. Τι να πας και να τα παστελώνεις 3-3. Θα έρθει η Αγγλικιά. Θα έρθει άλλη, τα μούτρα της, θα μας πάρει τον άνδρα από την ομάδα. Ε, γιατί, τι έχει αυτή που δεν έχουμε εμείς δηλαδή. Αλλά όπως έχω πει, ο ΠΑΟΚ είναι ένα υπέροχο σπίτι. Μια καταπληκτική βίλα μέσα έχει. Τα πάντα, ηχοσυστήματα, τηλεοράσεις, αυτά, τις καναπεδάρες, κυρίως πολύ αγάπη. Είναι ένα σπίτι καταπληκτικό, μέσα, με τόσα συναισθήματα. Καταπληκτικό, ζει ένας μέσα μια απόλυτη ευτυχία. Αλλά μόλις ανοίξει την πόρτα, γύρω-γύρω είναι χτισμένο το σπίτι σε ένα βάλτο. Βρωμοκοπάνε τα νερά, κουνούπια, σκατήλα. Να πούμε ό,τι υπάρχει, βατράχια, αυτά, λιμνά. Αυτό είναι το γύρω-γύρω. Ο ΠΑΟΚ μας έχει τα πάντα, όλα τα έχει δώσει ο Θεός αυτήν την ομάδα. Όλα. Αλλά είναι χτισμένο το σπίτι, το οικοδόμημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Super League. Πώς να σηκωθεί ο άλλος να έρθει. Πώς να σηκωθεί. Είναι αυτό το πράγμα τροχοπέδι. Τώρα κυνηγάμε αυτό το θηρίο που λέγεται Venblum. Είναι ελεύθερος αυτός. Του δίνουμε τρελά λεφτά. 1,2, 1,3 το χρόνο καθαρά. Γιατί είναι ελεύθερος. Ναι, αλλά άμα θα έρθει η ομάδα από τη Γερμανία. Εγώ δεν λέω η Bayern. Να έρθει μια μεσαία ομάδα, η Mainz, και του πει έλα στην Bundesliga. Ή έρθει η Βαγεκάνο, ξέρω εγώ, πες μια Ισπανικιά που είναι στη μέση. Μούρθια, υπάρχουν αυτές. Στην πρώτη εθνική. Ή έρθει η Everton, όχι η Manchester United και η Manchester City. Και του πει, έλα, μπορεί να πάει και με λιγότερα εκεί. Αυτό είναι πάντα κάτι που πρέπει να την παλέψουμε. Εκεί μπαίνει ο παράγοντας γυναίκα. Φήμες λοιπόν. Επειδή έκανα ρεπορταζάκι, μπαίνω στα ξένα site, έχουμε και φίλους στο εξωτερικό. Μου λένε ότι εδώ η Βερμπλούμενα είναι, λέει, καθοριστική στις αποφάσεις που παίρνει ο φίλος μας. Αυτή καθορίζει. Αυτή είναι ο λαιμός στο κεφάλι. Όπου γυρίσει αυτή. Είναι, μου είπε, μία ψυχή
Πώς είναι, λέει, του Μπέρκ η γυναίκα, λέει, που του καθόριζε τα πάντα. Έτσι λέει και εδώ. Οι Σουηδοί μάλλον είναι αγαπούλιδες. Δηλαδή, αγαπάει και αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Προσεγγίζουμε με ωραίο τρόπο τη γυναίκα. Να εβίλα που θα μένεις, να έχει Χαλκιδική, να τα σχολεία, να πάρε τηλέφωνο και ρώτα τη Μάτενα να σου πει του Μάτος πώς περνάει. Ρώτα και τη Βαρέλενα να σου πει. Δύο τηλεφωνάκια, ειδικά αυτοί που έχουν παίξει Ρωσία και μιλάνε και τα λοιπά. Ο Μάτος που ήταν εκεί, ρώτα και του Σάκοφ πώς περνάει εδώ πέρα η οικογένεια, τα παιδιά τους. Για ρώτα του Μακ που του κάνει έτσι τώρα το ποπουδάκι που πήγε εκεί, ήρθε εδώ αλλά δεν έπαιξε τίποτα και φαίνεται ότι δεν θα. Για ρώτα τον πώς περνούσε εκεί και πώς πέρασε εδώ. Τι βίωσε και δεν μιλάω μόνο για συνθήκες καιρικές που εκεί πέρα τους έχει παγώσει το πουλί και το ψάχνουν με GPS όταν θέλουν να πάνε προς νερού τους. Ψάχνει ένα τέταρτο άλλος και όταν έχει μία 15 ξαφανίζεται, το βρίσκει στη φτέρνα πίσω στην κάλτσα. Δεν μιλάω μόνο για συνθήκες από εγκληματικότητα και αυτά και τα λοιπά που είναι εδώ πέρα. Χαρά Θεού ακόμα προς το παρόν. Για την αγάπη του κόσμου εκεί που θα κυκλοφορείς. Άστο φίλε, ρώτα. Ρώτα. Πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο και ρώτα. Θα βγαίνει η Παπαρίζου φίλε. Στον Άφα ξεχνιούνται τα πάντα φίλε. Ελενάρα είναι μόνιμα στην frisbee list μου. Στην πεντάδα. Δεν θέλω... Βγαίνω όπως είμαι, λέει, είτε έχω είτε δεν έχω κιλά. Μανάρι μου. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ελενάρα, φίλε. Ακομπλεξάρισε τελείως. Ε. Και οι άλλοι δίπλα, ε. Βλέπω είσαι σε καλό κέφι, φίλε. Σε mood. Πλούσια τα LA. Βεβαίως. Βίζας μεγάλων, λέγεται η ομάδα. Ε, ή μεγάλων. Κατά προτίμηση. Άρα, λοιπόν, οι γυναίκες καθορίζουν. Αν πάρει τηλέφωνο λοιπόν η Βερμπλούμενα, την Μάτενα ή τη Βαρέλενα και πει πώς περνάτε κύριε κορίτσια, ξέρεις θα σου πούν, μη γαμπίσαι, έλα τώρα. Έλα τώρα, δεν ξέρεις εδώ πώς είναι. Τα λεφτά φυσικά δεν χρειάζεται να το πούμε. Αν πέφτει πρώτη μηνός Κυριακή μπαίνουν από την Παρασκευή. Όλα πλουσιοπάροχα, ομάδα που μπαίνει στα προκριματικά Champions League είναι άλλο το δέλεαρ για τον παίχτη όταν ξέρει ότι έχει μία περίπτωση. Να παίξει, να δει σεντόνι. Να ακούσει τα σεντονόβιολα. Άλλη περίπτωση. Άλλο είναι. Πού θα πας, θα πάω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πού εκπέμπει. Εκπέμπει να πούμε μέχρι το πλαγιάρι. Ο άλλος εκπέμπει φίλε, έχει ίντερνετ, σ' ακούνε σε όλο τον κόσμο. Πιάνουν και στη Γάβδο κάτω από την Κρήτη. Έχει σημασία που θα σε δουν, που θα σε ακούσουν. Πολύ μεγάλο δέλερ, παιδιά, αυτό φέτος. Σύντομα θα του πούνε κυπελούχος, αυτά, ντάμπελ μας το κλέψανε έτσι, αλλιώς υπάρχει και το δέλα των άλλων παιχτών. Έχω Περιγιώβιτς, έχω Μάτος, έχω Βαρέλα, έχω Βιεϊρίνια, όταν έχω πρωταθλητή Ευρώπη στο ρόστερ. Δεν μπορεί αυτός, αυτό το πράγμα, αυτός που είναι να έρθει να το παραβλέψει. Και στο κάτω-κάτω που παίζανε κιόλα, ρε φίλε, σε παρακαλώ να πούμε. Ο Άρος ο Πούκι που έπαιζε να πούμε, ο Φιλανδός. Ελάτε εδώ και αυτά που θα ζήσετε, το λέω κάθε φορά που έχετε ξένος. Δεν θα τα έχετε ματαζήσει ποτέ ξανά. Ουδεπόποτε φαντάζεστε. Ρωτήστε λίγο τον Παυλάρα. Μεγάλε τι έγινε. Ακούστε λίγο πώς μιλάει. Τέλος πάντων πάω σε διάλειμμα. Λέω μόνο πριν πάω. Τι δήλωσε ο Ρώσος δημοσιογράφος Λεονίδ Βολότχνο. Δεν είναι φίλε ο προσωπικός γυμναστής του Ντόλφ Λούντγκρεν στο Ρόκι με το Ρώσο. Τι είπε, ο γυμναστής Λεονίδ Βολότχνο. Θα συνθλιέψουμε τον Σταλόνε. Μποτραχνιά τα κακακουμπολιού. Τι είπε λοιπόν. Το που παίζει ακριβώς είναι μια αστεία υπόθεση για εκείνο. Ο άνθρωπος το ζούσε στην Τζεσεκά κάθε μέρα. Ξεκίνησε Σουηδίος επιθετικός. Στη Τζεσεκάρια αρκετά χρόνια αγωνίστηκε ως κεντρικός χαφ. Ενώ λοιπόν ξεκίνησε τη χρονιά ως κεντρικός χαφ, μετά έπαιξε ως center four σε πρωτάθλημα και Europa League. Σκοράροντας μάλιστα και αρκετά γκολ. Το χειμώνα που πάλι Τζεσεκά είχε πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, καθώς τραυματίστηκε ο Βίκτορ Βόσινγκ, έπαιξε όλο το χειμώνα κεντρικός αμυντικός.
και αναρωτιόταν όλοι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Θα παίξει και σε άλλη θέση και θα είναι σε όλες τόσο καλός. Άρα έρχεται ένα πολυεργαλείο. Όσο για το χαρακτήρα του, ακούστε λίγο και πείτε μου ποιον σας θυμίζει. Αυτό είναι ένα μηδέν! Προλαβαίνω να τα λέω μόνος μου. Σαν χαρακτήρας, λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος, σαν χαρακτήρας είναι τελείως τρελός. Από τους πιο τρελούς που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Ρωσίας. Παίζει πολύ δυνατά, είναι πολύ δυναμικός. Όταν του καταλογίζουν φάουλ ή του δείχνουν κίτρινη κάρτα, τρελαίνεται! Μιλάει πολύ με τους διαιτητές. Μπορώ να σου πω πως και οι Ρώσοι διαιτητές τον φοβούνται πάρα πολύ. Αγόρι μου, ρε τι μου θυμίζει, ρε τι. Αμυντικό χαφ τρελό. Τι μου θυμίζει. Για παράδειγμα, φέτος που σκέφτηκε πρωταθλήτρια η Λοκομοτίβ. Τι πρωτότυπο όνομα, φίλε, για αυτές τις χώρες. Διάλειμμα, διάλειμμα, ναι. Όταν ήρθε σε κάλε την αντιμετώπιση, ο Βέρμπλουμ πήγε πάνω στον Αλεξέη Μίραντσουκ και άρχισε να του φωνάζει στο πρόσωπο. Και είδε μόνο κίτρινη κάρτα. Στη συνέντευξη του αργότερα είπε: είδα το ριπλέ της φάσης και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως ο διαιτητής είχε δύο επιλογές. Ή κόκκινη κάρτα ή τίποτα. Όχι κίτρινη. Είναι ένα από τα δύο. Αυτό του είπε. Του λέω, δηλαδή, μην μου βγάζει κίτρινη. Ή βγάλε μου κόκκινη. Αγόρι μου. Θέλουμε τέτοιους. Μουρλούς, θέλω μουρλούς στην ομάδα, θέλω μουρλούς. Δηλαδή θέλω ουάρντα, θέλω μουρλα, θέλω τρέλα, θέλω αυτορμητισμό, θέλω αυτοσχεδιασμό μέσα σε καλούπι, εντάξει, οκ. Κατανοητό, θέλω ερίκια, θέλω τέτοιους ρε παιδί μου. Με αναμπουμπούλα στο μυαλό. Ο Μάτος είναι ένα λογικό παιδί. Το λες δηλαδή έναν ψύχρεμο, το Μάτος. Ή ο Βιερίνια είναι, δηλαδή το λες, είναι άλλο ένα παιδί κατασταλαγμένο. Δείτε λίγο τον πανηγυρισμό στο κύπελο. Την κάνει κοκορέτσι. Μπορώ κάπου, απευθύνω έκθεση. Έκκληση. Έκθεση, άιντε. Απευθύνω λοιπόν μία έκκληση. Μπορεί κάποιος να βρει αυτή την πινακίδα. Την πινακίδα αυτή την τρύπια κάποιος στο ΆΚΑ. Μπορεί να την βρει κάποιος. Αυτή πρέπει να μπει, φίλε, σε μια προθήκη. Αυτή η πινακίδα πρέπει να μπει σε μια προθήκη, σε κάποιο μουσείο. Με την τρύπα μέσα κανονικά. Διάλειμμα, καταπληκτικό το τραγούδι που παίξαμε, αδερφέ. Δεν το συζητώ. Άμα με αφήσει, βλέπει. Αυτά είναι, αδερφέ. Πάμε, πάμε, διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α! Επιστρέφω, α! Ζου μου, σου λέμε κάθε πίκρα και με να ρίξουμε και γραμμούλες και παραγγελιέ! Δεχόμεθα! Στα τρίκυκλα δεν είναι μεταφορέ. Ε, πράσινο τρίκυκλο, φίλε, μεγάλη, μεγάλη φασαρία. Περνάει το τρίκυκλο και κάνει, φίλε, μεγαλύτερη φασαρία από μία Πόρσε που περνάει και έχει. Από 7-8 χιλιάδες κυβικά. Το τρίκυκλο είναι σαν κάτι σκυλιά μικρά. Προχθές στον παιδικό που πήγα και είχε μια κυρία απ' έξω δεμένο. Ήταν ένα σαν, πώς θα σου πω, ο Κουτσιανικούλης των σκυλιών. Και έκανε φυλάκους. Χαμός. Λέω, τι γίνεται. Βγαίνω έξω και βλέπω ένα διασταύρωση ποντίκι με γκρέμλιν. Και λέω, κύριε, αυτό κάνει τόση φασαρία. Λέει, ναι. Λέει, επειδή λέει, δεν είναι, λέει, μεγαλόσωμο, προσπαθεί, λέει, να ισορροπήσει το handicap. Λέω και ψαρώνει, έχει ψαρώσει, λέει, και Αγίου Βενάρδου μπορεί να κάνει το πλάι. Τους ψαρώνει, λέει, με την φασαρία. Άκου να δεις, ρε φίλε. Ε! Είναι κομπλεξικά με αυτό, με το ύψος τους και τα λοιπά, ότι είναι κοντά. Και κάνουν τόση φασαρία, ας πούμε, για να σπάσουν και τα νεύρα κιόλας. Είναι σαν κάτι πολύ κοντούς παίχτες που γίνονται τσιμπούροι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σε αφήνουν εκεί κλαδέματα αυτά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαλυματούμε και επιστρέφω. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση. Παίζαμε τις μαργαρίτες από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, το ουράνιο τόξο ασπρόμαυρο, το μεγάλο πεύκο σε γλάστρα και ο βουκεφάλας πόνι. Μαρίνα Χάρου. Αυτός είναι ο κανονικός Χάρος, ο άντρας της, όχι ο Σόζον Παλέστρος και τα λοιπά εκεί. Αυτό είναι ανακοίνωση γραφείου τύπου για wrestling, το Σόζον Παλέστρος Χάρος. Έρχομαι στις γραμμές, άκου λίγο, φίλε, τα όργανα που είναι και τα ντέφια, όλα είναι φυσικός ο ήχος. Και άκου πώς το λέει το τσιγκανάκι. Καμπίνι να φάνε οι νέες τραγουδίστριες! Σέσπασμα, δεν μπορώ. Είναι μούτζα ή περιμένουν πέντε γραμμές. Του μουζού σας λέω, βρε, αυτό το καλοκαίρι. Απολαύστε το, ξαπλώστε στην ακροθαλασσιά. Αφήστε το κύμα να σας γαργαλίσει τα ποδαράκια. Τις πατουσίτσες. Αφήστε, δηλαδή, ό,τι περάσαμε από 25 Φεβρουαρίου και μετά στο τελείωμα, επειδή υπάρχει θεία δίκη και είμαστε όλοι ανήψια τους, ρε γάμο το πελά μου!
Γι' αυτό λοιπόν απολαύστε τον καλό. Αλλάξτε πίσω, αφήστε τους άλλους να σκούζουν κάτω. Αφήστε τους να σκούζουν όποτε θα υπάρχει καμιά δήλωση σαν αυτή του Λουτσέσκου. Να μπαίνουν σε μια διαδικασία τέτοια πάλι για να μην ξεχνιόμαστε. Όμορφα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα. Ναι. Γεια σας. Θα κάνετε σε κόντο. Βεβαίως, εσείς έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, όχι, καμία. Καλό σου παιδί. Μετά δύο μέρες ισχύουν τα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Μέχρι 40 μέρες, ρε φίλε. Μπράβο. Μέχρι 40 μέρες. Να σε καλά, ρε φίλε. Την Εκταρία και το Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Και την οικογένειά σου, λοιπόν. Και εσύ, ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμείς. Είμαι ο Πασχάλης, ένα πρωτάθλημα. ο Πασχάλης Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου, ρε Πασχάλη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Για πες, λοιπόν. Ήθελα προχθές να σου τις δώσω. Τις ευχές. Στη γιορτή σου, αλλά γινόταν τόσο χαμός που δεν μπορούσα να βγάλω γράμμα. Δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ έστω και. Μέχρι 10 Ιουνίου που είναι τα γενέθλια, δέχομαι τις ευχές της γιορτής. Λοιπόν, και μια φορά που έπιασα, βαρέθηκα να περιμένω. Τι να κάνουμε, αδερφέ μου, τι να. Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Τι να κάνουμε, έχουμε κόσμο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ τον καλό! Δεν σε φτύνω για να μην σε πνίξω. Τόσο μεγάλη θα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι ροχάλα θα είναι αυτή. Λοιπόν, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι για το σπίτι που ανέφερες. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Με τηλεοράσεις, με καναπέδες, με... Με πολύ αγάπη κυρίως, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Ναι, ναι, το βλέπω. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έχει δύο πράγματα. Για πες τι δεν έχει. Αυτό το ροσφίδι. Δεν έχει παράθυρα και πόρτες, τα οποία είναι το πρωτάθλημα, και δεν έχει και σεντόνι. Οπότε όταν κοιμάσαι κρυώνεις. Μη στεναχωριέσαι, έρχεται το σεντονάκι. Έρχεται το σεντονάκι, έρχεται. Μακάρι να έρθει για να μην σε πιάσει καμία πούντα. Χαίρομαι που ενδιαφέρεσαι για να μην κρυώσουμε. Γεια σου, Πασχάλη! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Έλα, καλημέρα σας. Ναι! Δεν θα λέμε συντονιστείτε, θα λέμε σεντονιστείτε. Να το ξέρετε. Θα έρθει αυτή τη στιγμή, νομοτελειακά. Καλημέρα, φίλε μου! Σε ακούω! Καλημέρα! Καλώς τον! Έλα, Παναγιωτάκη μου! Έλα, αγόρι μου, έλα! Ο Σεφτέθη δεν ήταν. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Είπε τις ευχές του άνθρωπος, μια χαρά, πάμε τις παρακάτω. Ευχές τις είπε, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό μετά από δύο μέρες, εντάξει, καλά είναι. Θέλω να πω αυτές οι ιδέες που κατά καιρούς έχουμε όλοι, γενικά εδώ, η παρέα που είμαστε. Ναι. Πρέπει να μετουσιώνονται σε υλικό αγαθό. Βεβαίως. Όπως. Δεν είναι. Παράδειγμα τώρα, λέμε πριν λίγο καιρό τα μοντέλα κάνανε... Τα. Τα μοντέλα. Τα μοντέλα. Διάσημη ας πούμε. Ναι. Κάνανε αυτό το ντουζ, πώς το λέγανε, με τα παγάκια. Με τα παγάκια. Εμείς είπαμε ότι ρίχνουμε παγάκια εκεί που... Και τα μίδια και τους βλέπανε και κάνανε... Ice Bucket Challenge. Γινόταν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι. Δεν έπρεπε την ιδέα τη δικιά σου να την κάνουμε φιλανθρωπικό σκοπό. Βλέπεις, δηλαδή. Είδες που δεν το ολοκλήρωσα. Πραγματικά έχεις δίκιο. Βέβαια έχω δίκιο, ρε Κωστή. Απλά δεν θα το κάναμε on camera, θα γυρίσαμε πλάτη. Γιατί, για να μην είναι ακατάλληλο το θέαμα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δέχτηκα πολλές οχλήσεις του τύπου, ρε Κωστή. Ακριβώς αυτό που λες νιώθουμε και αυτό θέλαμε να κάνουμε. Που εγώ λέω ότι έχουν περάσει 10 μέρες και ρίχνουμε κουβάδες και δεν πέφτει. Με κρύο νερό. Και παγάκια. Και έχει μέσα παγοκολόνες, φίλε. Παγοκολόνες. Σαν από αυτές που τράκαρε ο Τιτανικός, κανονικά. Ναι, δεν πέφτει. Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση εφορίας. Με ύψιλον, όχι με φύ. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Τέλεια. Δεν υπάρχει άλλη που ας πούμε τέτοιο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει. Θεέ μου, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει, παιδιά. Θεέ μου, μας δοκιμαστήκαμε. Τι να πλάκα κάνεις τώρα. Είτε. Εγώ τώρα κάνω το... Έχω αεξίδες φίλους. Πρόσεξε. Έρχονται. Τι γίνεται, καλά. Όλα καλά. Περιμένει ο άλλος τώρα. Σου λέει το μπίμπι, δεν θα μπει. Δεν θα πει κάτι. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Έγινε. Μια χαρά. Ωραίος ο καιρός αυτά. Λέει, ναι. Εντάξει. Άλλο. Αυτό, φίλε, το απολαμβάνω με όλη μου την... Δεν θα πεις τίποτα, λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, Κωστή, θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για αυτό το παλικάρι που είναι Σουηδός.
Ο Βέρμπλουμ. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι, μου θυμίζει κάποιον και εμένα, ειλικρινά, από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Δεν το έχουμε πει για άλλον. Μια κίνηση με τα δόντια και το στόμα σε έναν διαιτητή, λέω αυτός κάτι μου θυμίζει, ρε παιδιά. Προσέξτε, δεν το έχουμε πει για άλλον μετά από αυτόν που εννοείς. Δηλαδή δεν το κάνουμε σούπα το θέμα. Εγώ δεν το ξοδεύω εύκολα. Μόνο για το Χαρίση είχα πει. Για το Χαρίση τι, ότι έχει βερνικωμένο παπούτσι ο Χαρίσης. Ναι, αυτό. Και λίγο καμπουρίτσα. Που είχε ο Χαρίση, είχε μια καμπουρίτσα λίγο. Γιατί αυτός για τον οποίο μιλάμε, λίγο μια, ένα ψιλοκαμπούριασμα το είχε. Γι' αυτό και τον αγαπούμε, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα. Δεν είχε την κορμοστασιά, είχε αυτό το. Για τα έρθια του, για τα έρθια του τον αγαπάμε. Ακριβώς, ρε παιδί, για τα χούγια του, να πούμε. Έτσι. Την κορδέλα στο μαλλί, αυτό το περίεργο. Αυτά. Έτσι που λες. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Και εύχομαι να ξαναταμώσουμε. Αύριο υγεία να έχουμε, εδώ να είμαστε πάλι. Δεν έχουμε σήμερα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δεν δίνω τίποτα. Δίνω σήμερα τόπο στην οργή. Ένα κουβά με παγκάκι από μένα και παγωμένο νερό. Για όποιον έχει. Όποιος δεν μπορεί, δεν του φτάνει. Όποιος δεν του φτάνει. Και με τον ψύκτη θα σας παίξω. Να το δεις αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνουν ιδέες τζάμπα. Έτσι. Να έχουν και το έχω βρει κιόλας πως θα λέγεται. Αντικάβ Ice Bucket Challenge. ΠΑΟΚ Αντικάβ. Έτσι, Αντικάβ. Από την Αντικαβάλα. Δηλαδή καβάλα, αντικαβάλα. Δηλαδή όταν είσαι έτσι πας καβάλα, άμα σου. Αυτό δεν καβάλα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Φιλιά! Φιλιά! Μυθικό τηλεφώνημα. Μυθικό έπος. Ναι! Καλημέρα. Συμφωνείτε με το Αντικάβ Ice Bucket Challenge? Τι γίνεται? Για πες! Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί, αγόρι μου, γιατί να τραπώ, τι λέμε, δεν λέμε. Βρήκα τον πελά μου μαζί σου σήμερα. Έβαλε τις μαργαρίτες και οι εργάτες κατεβήκανε τη σκάλα και χορεύανε. Όχι ρε φίλα, τις ξαναβάλουμε άμα είναι. Πού να βάζεις και τη ζημιά, τι θα γινόταν? Α, και τώρα έτοιμη την έχω τη ζημιά, αγοράκι μου έτοιμη την έχω, αγόρι μου έτοιμη. Ανεβείτε γρήγορα. Ανεβείτε όπου βρείτε, που λέγει ο Δημάκης. Όλοι στα τραπέζια πάνω, τι κάνεις? Αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Αυτή η εκτέλεση από Μαρίνα Χάρου είναι η πρώτη. Το κομμάτι το πήρε μετά το υπέροχο ξανθό πλάσμα που λέγεται. Όχι Φεϊρουμπίνη, το είπε η. Κόλλησα τώρα. Κόλλησα. Τέλος πάντων, πες, θα μου έρθει. Όχι Χαραβέρα. Όχι Χαραβέρα. Ραζί! Βίλι Ραζί! Βίλι Ραζί! Ραζί, ναι, Ραζί. Βίλι Ραζί. Αυτή. Ωραίο παιδί κι αυτή. Ωραία γυναίκα. Πες εκείνο στον αέρα με τη Σούλα και το Μέλι. Με τη Σούλα και το Μέλι. Α, ναι, το έχω. Εκείνο το ξέχασε. Έγινε, καλημέρα. Φιλιά. Γεια σου, Νικόλα. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν θέλετε, μη μας μιλάτε. Ναι. Φίλε, δεν μας μιλάνε σήμερα, δεν μιλιόμαστε. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Κάερε Στάπερ, έτσι, αγόρι μου. Υπάρχει εσοπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς κάθε πρωί? Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Λοιπόν, Κωστή. Μόνο αλήθειες λες. Κωστή. Θέλω να σου πω ότι σε μία συνάντηση που είχα τις προάλλες, δεν θέλω να βρωμήσεις όνομα όμως, θα καταλάβεις εσύ. Είπα σε αυτόν που του λες, αυτό που λες και σε μένα, συνεννοούμαστε μέχρι τώρα. Ναι. Είπα σε αυτόν λοιπόν ότι του έχω πει να μην το λέει, αλλά είναι, λέω, τόσο πεισματάρης και ξεροκέφαλος που το λέει. Και σε δεν σένα. Το λέω πάντα. Δεν το λέω το πάντα, ξέρω. Αλλά με αποκαλεί Τσούνο. Καλώς το ρούφ με λέει. Ναι ρε, για πλάκα. Ξέρω. Όχι απλά με αγαπάει. Εγώ κοίταξε, εκτός από σένα, βρέθηκα. Αναλόγως με την εκπομπή, λέω, και το θέμα που έχει, του πηγαίνω. Ξέρω. Απλά βρέθηκα μαζί του, γιατί θα κάνουμε μαζί μια παρουσίαση. Και του είπα, τον αγαπώ πάρα πολύ, τον αγαπώ, είναι πολύ καλός. Άστο, μην το συζητάς, κορυφαίος. Λοιπόν, και του είπα, να μην λέει αυτό που λέει, το ζου μου σου να μην το λες εκεί, μπορεί άλλος να μην θέλει. Ναι. Το έχω πει κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Έλα. Λοιπόν, επειδή δεν πέφτει. Αλήθεια δεν είναι. Κρεμάω και σακάκια. Ναι, άμα σου κάνει
βάζει καμιά σφίγγα επάνω. Όχι, τίποτα, σκάτσι. Δεν βάσαμε. Θα μεγαλώσει κιόλας αν με τσιμπήσει σφίγγα. Απ' την αγωνία. Σαρόπαλο θα γίνει. Απ' την αγωνία ούτε για δόλωμα δεν θα βγάλει. Θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Αυτό που εδώ, γιατί αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική κουβέντα. Ότι λοιπόν, δεν είναι ποτέ πεσμένος. Πεσμένος, ποτέ πεσμένος. Δεν θέλω να κάνω ούτε τον προπονητή, ούτε τον μεταφρό. Αλλά, εδώ λες το αλλά όμως. Ούτε τον τεχνικό. Ναι, κανένα από αυτούς. Αλλά όμως θα δώσω τη συμβολή σου. Αλλά προβληματίζουμε σε κάτι. Ναι. Ο Μάτος 32 χρονών. Ναι. Ο Βιρίνια 32 χρονών. Ναι. Ο Κάμπος 32 χρονών. Ναι. Ο Βαρέλα 32 χρονών. Ναι. Ο Κάνιας 32 χρονών. Σε 2 χρόνια πάλι θα κάνω 12 μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουν μετά από 2 χρόνια. Λέμε τώρα να σοβαρευτούμε. Σωστό αυτό που λέει, σωστό. Προτιμώ τη Βασιλεία, προτιμώ τον Άγιαξ, γιατί η Βασιλεία έχει κορμό πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι. Σωστό, σωστό. Γιατί και εγώ να μην πάρω και κανένα 2-3 ρε παιδί μου νέους ανθρώπους, ψάχνουμε τα ελεύθερα, αυτοί κορόιδανε που τους αφήνουν στα 32 και φεύγουνε. Θεωρώ ελεύθερο. Ότι... Παύλε μου. Δεν αφιβάλλω για την αξία των ποδοσφαιριστών, να μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι δεν θα περιμένουν μετά από 2 χρόνια να πούνε τώρα πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη. Δηλαδή. Εκεί. Εντάξει. Δηλαδή. Κοίταξε, εγώ δεν τους έχω πολύ εμπιστοσύνη. Ναι, τους και, μου, και για αυτούς τους 32χρονους που είπες, μπορώ να σου πω. Τον Πρίγιοβιτς, που είναι πολύ πιο μικρός. Μπορώ να σου πω τον Μπέλκα, που είναι πολύ πιο μικρός. Άστα, αυτά είναι μωρά. Άστα. Δηλαδή. Δεν είναι όλοι 32 άρηδες. Μην τυχόν και τολμήσουν για αυτούς τους δύο, ε. Άστο, κάτι ακούγεται. Μην το συζητάς. Ακούω, ούτε κουβέντα. Ακούω, ούτε πατού τα ακούω. Ξέρεις, άσε να λένε. Βαριές φανέλες, κόλπα, σαζαράδες. Να σου κόλπα. Πω κάτι. Παύλε μου, τι θέλεις, να κυκλοφορείς με μια κακάσχημη γυναίκα και να είναι πω, τι άσχημη που είναι αυτή που έχει δίπλα του. Ή να κυκλοφορείς με μια ωραία που να τη θέλουν όλοι. Αρκεί βέβαια να είναι σου αυτιώνεται όπου βρει. Όχι, εγώ κυκλοφορώ με μια γυναίκα. Με μια ωραία και να τη θέλουν όλοι, ρε παιδί μου, αλλά να την έχω εγώ. Που έχει ωραίο σώμα όταν την πρωτοείδα. Ναι. Και τη λέω, πολύ ωραίο σώμα έχεις. Και γύρισε και με κοίταξε και ήταν πολύ άσχημη από μπροστά. Και με λέει, το σώμα μου λέει, το βούτυξα στη λίμνη, λέει, αλλά το πρόσωπό μου ξέχασα να το. Το κεφαλάκι δεν το βούτυξες. Γεια σου, Παύλε! Γεια σου, Παύλε! Συνέχεια. Γεια. Γεια. Φωτογράφηση στο Playboy έκαναν κορομιλά Γαλάνη Δημητρίου. Η δική μου ήταν μηδαμινή μπροστά του. Λέει Σάσα Μπάστα. Αυτό το κορίτσι το οποίο προσφέρει απλόχερα στον κόσμο την καλλιτεχνική του φύση. Τις ανησυχίες της. Η Σάσα Μπάστα. Κάνε τα μαλλιά μου ράσα. Σάσα Μπάστα, Σάσα Μπάστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, όπως το Ιάννη. Ο καλλιτέχνης δεν ήταν Γιάννη, ήταν Ιάννη. Δεν έχει μια άλλη υφή το Ιάννη. Δεν έχει. Το ίδιο είναι να πει το μωρό, μπαμπά φέρε το γιογιό, να κάνω τσίσα να πει, μπαμπά φέρε το ιωιό. Αποκτάς μια άλλη αύρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θουβού. Κωστή, Θουβού. Αν έχεις πολύ άσχημη γυναίκα, λένε τι όμορφος που είναι αυτός. Δεν νομίζω. Αυτό το κάνανε, πρόσεξε, οι ωραίες γκόμενες. Τι κάνανε, παίρναν μαζί τους μέτριες φίλες. Τις άσχημες φίλες για να φαίνονται αυτές. Και ο πιο σίγουρος τρόπος για να καψουρέψεις. Μπράβο, ήταν να την πέσει στη μέτρια φίλη της. Η οποία βέβαια το ήξερε ότι είναι τα διόδια. Έτσι. Ναι. Το ήξερε. Αλλά μπορούσε και αυτή όμως να γλυκαθεί κάπου. Για να φτάσεις εκεί που πρέπει. Λέμε τώρα. Συμβουλές από παλέμαχο αγωνιστή. Λοιπόν. Όσον αφορά την ομάδα Παυλάρα, θεωρώ ότι θα πάνε σιγά σιγά να... Ήδη λέγανε για κάτι παιδάκι, έχει ένα παιδάκι λέει από την ΚΑΠΑ 17 που είναι λέει δεξί μπακ το νέο... Ο Λίρατζης. Πήγα και τους είδα φίλε στον τελευταίο αγώνα δεν το έχω δει με το Λεβαδιακό. Παιδάκι, ένα θέμα έχουμε και στο λέω ευθέως. Το τόσο ταλέντο που υπάρχει στην ΚΑΠΑ 20, στην ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 13, όταν έρθει η στιγμή της μετάβασης. Εκεί κάπου μέχρι τώρα έχει χαθεί το πράγμα. Είχαμε πάντοτε σπουδαία και έχουμε σπουδαία ταλέντα. Ειδικά τώρα μου λένε ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Το θέμα είναι η μετάβαση στην πρώτη ομάδα. Εκεί φίλε είναι το θέμα. Βλέποντας χιαμπάνι ας πούμε. Μια περίπτωση τέτοια.
μια παρέμβαση που λέγανε ότι είναι ταλεντάρα από την ΚΑΠΑ 9, ΚΑΠΑ 10. Ταλεντάρα, φίλε. Κορυφαίο στην Ευρώπη. Οι ξένοι λένε ότι είναι στην ηλικία του από το μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη. Εκεί ναι, λοιπόν τι το, κάνω. Δεν γνωρίζω, έτσι, δεν ούτε, ξέρω. Ούτε εγώ. Σου λέω τι, ναι. τι λένε. Τι κάνω λοιπόν αυτόν. Οι ξένοι, οι Ολλανδοί, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι ή οποιοδήποτε ναι. άλλοι, ας πούμε, ναι. ποδοσφαιρικά προηγμένοι, ναι. τέτοια ταλέντα, πώς τα αξιοποιούν. Ξεκινάει. Να οικειοποιηθούμε έναν τρόπο να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα μπολιάσουμε σωστά στην ομάδα. Δηλαδή, ο Πέλκας. Ναι. Ο Πέλκας, γιατί ο Πέλκας δεν κινδύνεψε να χαθεί, αδερφέ. Θες να πούμε λόγια τώρα. Ναι, όχι. Ναι, θες όχι, να πούμε κινδύνεψε. Ότι πάλευαν αλλά... να τον διώξουν δανεικό. Ο Πέλκας από... να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι αφανής ιστορία. Στην ιστορία αυτή αφανής ήρωας. Και δεν τον αναφέρει κανένα σχεδόν. Λέγεται Νίκος Κολομπούρδας. Ο Νίκος λοιπόν, όταν του λέγανε στείλ τον δανεικό, ας φύγει και τα λοιπά, στείλωσε τα πόδια και για τον Μπέλκα και για άλλα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας που θα εντάξει. πει, όπως τώρα ο Γκαρσία, βλέπεις ο Γκαρσία, κάνει φασαρία και λέει παιδιά, έχουμε ταλεντάρες εδώ, γιατί να φέρουμε κάτι ξένους, τύπου Μαντούρο να πούμε, τύπου Χούσεν, τύπου Νέτσιτ, τύπου Ινίγο Λόπεθ. Μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά... Αυτά κάπως πρέπει να φτάσουν στα αυτιά του αντιπροέδρου, του προέδρου τέλος πάντων του μέλλον, του Γιώργου Σαββίδη. Μια χαρά φτάνουν. Ότι εδώ έχουμε... Ναι. Πλέον τώρα... μια χαρά φτάνουν, αδερφέ. Ειδικά μακάρι, όταν μιλάει ο Γκαρσία, δεν μπορεί να διαφορήσει όταν μιλάει ο Γκαρσία. Και λέει... Μακάρι. Έτσι. Δηλαδή όχι τίποτα. Να δούμε παιδιά, δηλαδή να έχω 5-6 παιδιά, 7 στην ομάδα και να έχω 3-4 ξένους έμπειρους που να μαθαίνουν και τα παιδιά κτλ. Έτσι. Κοίταξε, έτσι μεγάλες ομάδες, θα σου πω το εξής. Δεν γίνεται να κάνεις μια ομάδα με 7 παιδιά από τις ακαδημίες. Όχι, δεν κατάλαβες. Τι κάνεις, παίρνεις 4-5 παιδιά κάθε χρόνο και κάποιος ναι, που θα έχει φίλε τα ψυχικά αποθέματα, θα έχει τον τζαμπουκά, θα έχει το καλώς εννοούμενο θράσος, να σου μένουν κάθε χρόνο, να υπάρχουν 2-3 από αυτούς. Ένας, δυο να μένει κάθε Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά εμείς πέρα από τον Μπέλκα, δηλαδή από τότε που θυμάμαι, ξέρω εγώ, κάποιους ποδοσφαιριστές... Πες, φύγανε, χαθήκανε. Παναγιωτούδης, Πόποβιτς, έτσι, παιδιά που λέγαμε ότι θα τους δούμε πόσο γλου... κάτι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν κάναν. Τώρα, μακάρι να μπορέσουν να τα βάλουν σε μια τάξη εκεί πέρα και να τα φέρουν όπως πρέπει. Ξέρουν. Απλά εγώ θέλω και κάτι άλλο να σε πω, για την ΑΕΚ 2014, μην το ξεχνάμε. 2014, κύριε. Γεια σου, Τζουβού! Περίμενε, μια ναι. φορά κάτι να σου έλα, πω. Πάμε. Σε χρειάζομαι σε κάτι προσωπικό. Δεν ξέρω πώς γίνεται να πάρω στη γραμματεία. Ερωτικά να... έχω κλείσει αυτό το θέμα, όχι, να ξέρεις. Όχι. Να πάρεις 10 και 5 να με πάρεις. Τηλέφωνο στο ίδιο νούμερο. Εντάξει, αγόρι μου. Τα γυαλιά ποιος θα πήρε χτες. Δεν πρόλαβα να ακούσω. Πού να θυμάμαι, αδερφέ. Δεν τα έχω μπροστά μου. Δεν τα έχω τώρα. Μπες στο zoomusu.gr και άκουσε το τέλος. Θα στα πω μετά, θα το πω μετά, τα έχει η Μαρελίζα όταν έρθει. Φιλιά! Καλά. Φιλιά. Καλημέρα. Μαέστρο, θα πάμε σε διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α, έχουμε εκλεκτές παρουσίες στο στούντιο, έχουν έρθει και φίλοι. Γεια σου Νικολάκη, αδερφέ μου, γεια σου παραδέκα. Τι παίζεις, Προκόφιεφ, Παγκανίνη, Σούμπερτ, Μέντελσον, τι αγόρι, τι. Έτσι θα πάμε. Να σας το λέω, μέχρι 28 Ιουλίου θα σας πηγαίνω έτσι. Αυτό που περάσαμε 25 Φεβρουαρίου και μετά, αντίβαρο. Εμείς θα σας τρελάνουμε ρε κουφάλες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Για τους άλλους τώρα να γράφουν. Ας τους να λένε. Ξίδι δεξαμενές, κάντε βουτιές στην ξίδι. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Τα ωραιότερα τώρα έρχονται. Δηλαδή το κύπελο ήταν μόνο η αρχή, δεν ήταν ότι τελείωσε κάτι. Τώρα ξεκινάνε τα γούστα. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Μικρό περιστατικό λέω. Παγωτατζής, περιπτεράς, αργιανός άρρωστος, φίλος, ακούει την εκπομπή. Δεν θέλω να πω πού για να μην έχει προβλήματα. Κόβεται το ρεύμα στο δρόμο. Απέναντι από το δρόμο, ο κόσμος έχει ρεύμα. Από το δρόμο και πάνω, δεν έχει ρεύμα. Τι κάνει λοιπόν, ζητάει από απέναντι τον Μπουγατσατζή που είναι άρρωστα παοξάκια τα αδέρφια, άρρωστα παοξάκια, ταξιδεύουν, έχουν πάει μέχρι και στο Νόδελχή για τον ΠΑΟΚ.
και λέει δώστε μου ρεύμα που με βλέπει με τη φανά του πάω και του γυρίζω τα μάτια. Δώστε μου ρεύμα λέει για να μην μου λιώσουν τα παγωτά. Πάω λοιπόν να πάρω το καφέ το πρωί στην Μπουγάτσα. Μου λέει ο Βαλάντης. Ο φίλος, να μην πω το σκουλίκι. Ο φίλος λέει απέναντι. Ο φίλος λέει έχει μείνει από ρεύμα και του έχω δώσει εγώ ρεύμα λέει για να μην το λιώσουν τα παγωτά. Αμάν λέω πήρε από τον εχθρό. Πήρε που δεν παίρνει ούτε τον πυρετό του δεν δίνει σε εμάς. Πάω λοιπόν σκύβω πάνω το ψυγείο. Λέει τι, λέω Λάκη. Λέω ρε μαλαμπίπη σου μυρίζουν τα παγωτά. Όχι ρε που λέει κάτσε λέει να βγω βγαίνει έξω. Λέω μυρίζουν τα παγωτά σου λέω. Μου λέει τι, λέω μπαρούτι από το όπλο του Ιβάν. Άντε γεια, άντε γεια. Μυρίζουν μπαρούτι από το όπλο του Ιβάν πήρες από τον εχθρό. Με κίτρινο ψυγείο που πας. Λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα εδώ είμαστε. Έλα μέσα Κυρδιονύση μου. Έλα μέσα άνθρωπέ μου. Έλα χρυσέ μου άνθρωπε. Έλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ στο μικρόφωνο. Έλα άνθρωπέ μου. Έλα άνθρωπέ μου. Ο Διονύσος Συντριβανίσκος. Άνθρωπέ μου καλέ. 85άρης. Δεν μου λες. Εκείνο το τραγούδι για τον ΠΑΟΚ μπορείς. Κόψε λίγο το χαλί. Κόψε λίγο το χαλί σε παρακαλώ. Κάτσε εδώ στη θέση μου. Κάτσε. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Εδώ. Ζήγω στο μικρόφωνο. Είναι όλο δικό σου. Δική σου εκπομπή. Αυτό που είπες για τον ΠΑΟΚ στην αιμοδοσία. Αυτό απ' έξω, ούτε λόγια μπροστά ούτε τίποτα. Ζήγωσε κοντά. ΠΑΟΚ δοξασμένη, ομάδα μου μεγάλη. Ομάδα ξακουστή της προσφυγιάς καμάρι. Έχεις φιλάθλους, παιδιά που σ' αγαπάνε. Και μες στα γήπεδα παντού σ' ακολουθάνε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί. Όσοι σε ποδε, όσοι σε ζηλεύουν θα πάθουν συγκοπή. ΠΑΟΚ τι θα πει, όλοι ας το μάθουν. Όσοι σε μισούν, κακό ποθούν να πάθουν. Είσαι, έχεις φιλάθλους, παιδιά που σ' αγαπάνε και μες στα γήπεδα παντού σ' ακολουθάνε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί. Όσοι σε ζηλεύουν θα πάθουν συγκόπη. ΠΑΟΚ, κάρα μου! Διονύση μου, αγαπημένα μου, Διονύση μου! Έλα, σε φιλήσω. Να σε φιλήσω, άνθρωπέ μου. Πόσο χρονών είσαι, πες στο μικρόφωνο. 85! 85 βρε! Συντριβανίσιος από το εσείς που είστε 20 και 30 και νιώθετε ότι η ζωή είναι δύσκολη και αυτά και δεν μπορώ και... Νάτος! 85 και το βλέμμα του πετάει φλόγες όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ! Ο Νταρλάντα Ντυρλάντα Ντα, Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, μια ομαδάρα στο βορρά. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, είναι ο δικεφαλός αιτή. Έτσι, έτσι! Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, τα δίδυμα κουδασλανίδι. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, σαράφι με αποστολίδι. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, ξέρουν κανόνια να χτυπάνε. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, και ξένα δίχτυα να τρυπάνε. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, ο Ντυρλάντα Ντυρλάντα Ντα, Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, μια ομαδάρα στο βορρά. Νταρλά Ντυρλάντα Ντα, Νταρλά Ντυρλάντα Ντα. Διονύσιμο, Διονύσιμο, αγαπημένο. Παιδιά, σας χαιρετάω όλους. Τι ωραίος άνθρωπος. Εύχομαι να έρθείτε κι εσείς στην ηλικία τη δικιά μου, αλλά να είστε καλά. Όχι να υποφέρετε. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλους. Σε όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν ξεχνάω, δεν μπορώ να ξεχάσω τα ταξίδια που έκανα στον ΠΑΟΚ. Επί ομάδας Κούδας. Τον Κούδα το παλικάρι μας εκείνο. Το σουτ που έδωσε από έξω από τη μεγάλη περιοχή, από τη γωνία. Και ο συγχωρεμένος ο Φουντουκίδης με μια καρφωτή κεφαλιά την έριξε στην Καλαμάτα. Καλαμάτα 1972 παραμονή πρωτοχρονιάς. Πάω Καλαμάτα 0-3. Το γκολ που έβαλε ο Σιμεωνίδης. Πώς το λένε τον... Τον Αρίστρο Φουντουκίδη, ποιον? Όχι, όχι. Από τη... Ο Λέανδρο. Ο Λέανδρος Φουντουκίδης που έβαλε εκείνη την κολάρα του απευθείας σούτ από τη γωνία του κόρνερ. Τον ήρθε η μπαλιά από τη γωνία του κόρνερ και την έδωσε απευθείας και την έφαγε ο μεγάλος μας ο Σάβας. Ο Σάβας, ο Κυρσάβας. Από τη γωνία την έφαγε. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και θα τον κάνω τον... Ο Σάββας ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης, ο Θοδωρίδης. Το έφαγε τον κολάκι, το τσίμπησε. Ωχ, καλά να είσαι. Το ρούφιξε το αυγουλάκι. Ωχ, το ήπιε. Τώρα ετοιμάζω και ένα κουτί για τον... Θέλω να μου πεις το εξής. Ποιο νούμερο κουτί είναι αυτό.
Αυτό ένα μηδέν αυτό θα μπορούσε. Αυτό το χουτί είναι το, το 130... 132. Και έχω άλλα 4 τώρα το 136. Θέλω τώρα να μου πεις, είναι έτοιμο. Θέλω να μου πεις μερικούς τους οποίους έχεις δώσει κουτιά. Κουτιά έχω Χούδα, δώσει. Χούδα, Τερζανίδη, Ασλανίδη. Τερζανίδη δεν το πήρε. Εγώ το έχω. Θα τα δώσω. Αφού δεν τα παίρνω θα τα δώσω αλλού. Τι. Τι δεν τα παίρνω, εγώ δεν πρέπει να πάω. Στον Κούδα και στον Αποστολίδη λοιπόν, τα δώσα. Χρωστάω στον Τερζανίδη και στον Σαράφη. Θα τα δώσω, αφού τα έχουμε πει αυτά. Έχω εδώ. Γκαρσία, Ιβάν. Γκαρσία, τον Ιβάν. Έχω στείλει στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Το πήρανε οι Αμερικάνοι, το τριγυρίσανε σε αυτόν που το παρέλαβε και το χειροκροτούσαν όλοι. Τι να πω, έχω πολλά να στείλω. Θα σου πω ένα πράγμα. Στα νησιά. Είχα πει το εξής, Διονύση μου, αγαπημένε μου, όταν τελειώσουμε με τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και αφού πήραμε τον double, ναι, θα κάνουμε εκπομπή ειδικά για τους συντριβανείς. Θυμάσαι που το είχα πει. Ναι, ναι. Θα φέρουμε εδώ και τον Νικηφορίδη και τον Μπαμπά Παυλίδη και όλους. Και τον κύριο Ζαχαριάδη που σε γνώρισε 87. Και θα κάνουμε εκπομπή να σας ακούσουμε κάθε σας κουβέντα να την έχουμε παρακαταθήκη. Αυτό. Είμαι ευχαριστημένος που σε αυτά τα 85 μου χρόνια είδα η ομάδα μου η μεγάλη, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, έκλα, έχω κλάψει πολλές φορές εγώ για τον ΠΑΟΚ που πήραμε φέτος και το κύπελο και το πρωτάθλημα που μας το κλέψανε μέσα από την τσέπη μας, όπως κλέβουν αυτοί μες τα λεωφορεία τα πορτοφόλια από τις τσέπες. Το ίδιο πράγμα κάνανε και αυτοί. Τα πες όλα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Αυτό όλα. Έχει γραφτεί. Ο ΠΑΟΚ φέτος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το 2018 πήρε το double. Δεν το πήραν αυτοί. Αυτοί μας το κλέψαν μέσα από την τσέπη. Κατάλαβες, αυτή τη δουλειά την κάναν χρόνια, πολλά πρωταθλήματα μας κλέψανε, αλλά σε αυτό το σημείο, σε αυτό τον τρόπο που κάνανε φέτος αυτοί οι μεγάλοι τάχα, που ξεφτυλιστήκανε στο κύπελο Ελλάδος το 0-2, μέσα στο... Έτσι, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Το τελικό. Ναι. Το τελικό. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και εύχομαι του χρόνου, αν ζω... Όχι αν ζεις. Όχι, αν ζει, δεν θέλω τέτοια. Δεν ξέρω. Αν ζω. Τα χρόνια σου εμεί μπορούμε να τα φτάσουμε. Να το σηκώσουμε το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό μας. Αυτά, φιλώ, παιδιά, είχα σε να φιλώ πω. Και σε αγαπώ. Αγαπώ όλους τους παοξίδες. Τους φίλους μας τάχα, τους Αριανούς που. Και αυτούς όλους τους αγαπάω. Τους αγαπάω. Έχω πολλούς φίλους Αριανούς. Τους αγαπάω, αλλά. Αγαπάμε τους φίλους μας με τα ελαττώματά τους. Δεν μας χωνεύουν αυτοί. Βαριέσαι. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, κύριε Διονύση. Μπορούμε. Αυτή δεν είναι τίποτα μπροστά μας. Ρε. Δεν είναι τίποτα. Όλα καλά, όλα δεν καλά. Δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά, σας χαιρετώ. Θα έρθω εγώ να σας πάρω, να σας φέρω εδώ. Εντάξει, θα περάσω εγώ με το αυτοκίνητο να σας πάρω να έρθουμε εδώ να κάνουμε εκπομπή για τους Διονύσης. Χαιρετώ όλους τους φίλους μου. Όλους τους φίλους μου, τους παλιούς χαρμανιώτες. Το ιστορικό Χαρμάνιο, τα σημερινά Ελευθέρια. Ιστορικό το Χαρμάνιο είναι. Το τι υπόφερε το Χαρμάνιο στην κατοχή με τους Γερμανούς, οι παλιοί χαρμανιώτες το ξέρουμε. Αγόρι λοιπόν, μου. Παιδιά, σας χαιρετώ όλους. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Διονύσης 85αρίσιος, συντριβανίσιος. Γεια σας. Αγόρι μου. Έλα να σε αγκαλιάσω. Τέλος, αυτά είναι. Πάμε γραμμές κατευθείαν. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Όταν έχουμε τέτοιες εισόδους, μεγάλη μας χαρά. Σας έχω πει πολλές φορές. Αυτά που έχουν ζήσει οι παλιοί. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε πολλές φορές. Πρέπει να τα έχει ζήσει. Δεν μεταβιβάζονται, δεν μεταφέρονται απλά με το λόγο. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Είδες όμως και αυτός ο άνθρωπος που πέρασε τόσα πολλά, σαν και το φετινό δεν είχε ξαναδεί. Καλά τώρα. Αυτό είπαμε. Όσο το φετινό είναι, δεν υπάρχει. Όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις. Δεν υπάρχει, φίλε, αυτό που έχει γίνει φέτος. Τον έδωσες ένα φιλίκι από εμάς όλους. Κανονικά, φίλε. Τον θεωρώ, δηλαδή, πόσο τον αγαπώ τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά όλους τους μεγάλους ηλικία, αλλά αυτός εδώ πέρα είναι και τόσο γλυκύτατος στο λόγο του. Είναι κάθετο, ναι, φίλε, ναι, με αυτό, υπομονή, φτιάχνει αυτά τα ξύλινα κουτιά, τα υπέροχα ΠΑΟΚ με τη μεταξωτυπία, που χρειάζονται τόσο κόπο και στα 85 του έχει όρεξη και διάθεση να μεταβιβάσει αυτό που εμείς λέμε ζουμουσού. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν έχει καμφθεί ούτε είναι από τα προβλήματα υγείας, ούτε από τα πολλά χρόνια. 85, ξέρουμε 85, φίλε. Είμαστε 45 και βογκάμε πολλές φορές. Μακάρι να ζεις 185 και μακάρι να έχεις καλά γενέθλια. Όλες οι ευχές του κόσμου. Να ζεις άλλα τόσα, κύριε Διονύση μου.
Αλλά και να δει τα επόμενα 15 και 115 χρόνια να δει τον ΠΑΟΚ νταμπλούχο κάθε χρόνο. Αυτό. Και αυτό που τραγουδάει έτσι που λέει το τραγούδι που του λέει τόσο υπέροχα να βγει και πραγματικότητα. Αυτό, όπως το λες. Χριστάρα μου, όπως το λες. Κωστή, τι θα έλεγα. Ναι. Βρήκα και το, αυτό το παιχνίδι το, να το βγάλουμε Miralas Bucket Challenge. Miralas Bucket Challenge, ξέρεις τι γίνεται όμως. Το Miralas, φίλε, είναι σαν. Παγάκια... φίλε, ξέρεις τι γίνεται, είναι όμως σαν του κοτσιφιού. Εμείς ναι, δεν παιδί, όταν βάζεις το κρύο νερό, λέω, θα γίνονται σαν τη Μυραλά. Α, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Από τον πάγο, γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Από το... Πάντως, Κωστή, η ΑΕΚ αποδυναμώνεται, φίλε. Ήδη έχει χάσει ένα πολύ καλό παίχτη από το κέντρο, τον Θάνο. Ο Θάνος ξέρεις ήταν πάρα πολύ καλό στο να ελέγχει το ρυθμό. Κάτι άκουσα ότι μπορεί να χάσει και τον Αρετόπουλο, μεγάλο πλήγμα, ποντίξατα. Τον Αρετόπουλο, πάρα πολύ σημαντική απώλεια πολύ του Καλογερόπουλου. Υπάρχει είδηση χθεσινοβραδινή που δεν ξέρω αν την ξέρετε, έκανε συνέντευξη ο Άρης Γάτας στον Ποντίκι και εκεί είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, θύματα ναι, κτλ. Δυστύχημα. Πάντως πολύ χουβαρντάς, φίλε, ο κύριος Δημήτρης, ο παδός της ΑΕΧ. Δηλαδή του βγαίνει 13.000 το παιχνίδι στο ΑΚΑ, μπράβο, δηλαδή, ρε παιδιά, να το πάρουμε, να τον νοικιάσουμε να κάνουμε συναυλίες. Τρελάθηκε ο Γιανακόπουλος. Τρελάθηκε, εννοείται, ρε φίλε. 660 δίνω εγώ, λέει, για το αυτό. Και εσύ λέει, 270. Και κάτι πάλι αναφέρθηκε για απειλές. Λες. Απειλές. Δεν νομίζω. Αυτά είναι ψεύδι. Είναι ψεύδι και συγγνώμη, είσαι συκοφάντες. Αχ, ακριβώς. I'm falling from the clouds. Πέφτω από τα σύννεφα χωρίς δίχτυ από κάτω, ακροβάτη. Τίποτα, Κωστή μου, και για αυτό που λέει, για να τελειώνω για τα πιτσιρίκια, πρέπει να τα στηρίξουμε εμείς πρώτα απ' όλα. Γιατί καλά τα λέμε. Εννοείται. Αλλά πολλές φορές πρώτοι που ορμάμε στους μικρούς είμαστε εμείς. Σωστό. Σωστό. Πρέπει να του στηρίξουμε και εμείς για να δώσουμε και το κίνητρο στην ομάδα να του στηρίξει. Σωστό. Μην ξεχνάμε τι άκουγε ο Κίτσιου, ο Πέλκας και όλα τα πιτσιρίκια. Όλοι. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Κύριε Διονύση, μου έχεις χαιρετίσματα, ευχές από τα Χανιά. Έχουμε το κουτί. Εδώ τα παιδιά, είσαι ζωντανή ιστορία. Έχουμε το κουτί. Έχουμε τα κουτιά σου να γίνουν 1000, λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο. Να ζεις άλλα 50 χρόνια. Σέρνεις τις γενιές μας τον ΠΑΟΚ. Είσαι ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ. Μόνο αγάπη ο κόσμος. Μόνο αγάπη, Διονύση μου. Ευχαριστώ. Να είναι καλά. Από τα Χανιά ο Δημήτρης, από μετά φυσικά δεν έχω ξεχάσει. Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια, άνθρωπος που τον υπεραγαπούσαμε, που ποτέ, καλά, εννοείται ότι δεν αντικαταστάθηκε στις καρδιές μας, όσοι ξέραμε τον Παναγιώτη, αλλά δεν αντικαταστάθηκε και σαν παρουσία στον ΠΑΟΚ. Ήταν κομβικός και καθοριστικός ο Παναγιώτης Ποικιλίδης. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, εννοείται. Καλημέρα σας! Δεν έχω σβήσει ακόμα τα μηνύματά του στην εκπομπή, στο κινητό μου. Δεν τα έχω σβήσει ακόμα. Το ζου μου σου και τα λόγια του. Τα κρατάω παρακαταθήκη. Μας ακούει από εκεί που είναι. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε... Ναι, έλα τσουκνίδι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Πρίλιοβιτς πρέπει να κάνει καλό μουντιάλ? Για πες, γιατί να κάνει καλό? Εγώ θέλω να σέρνετε στο μουντιάλ. Όχι, Κωστή. Γιατί? Γιατί αν κάνει καλό μουντιάλ, ναι, βέβαια θα το χάσουμε λογικά, αλλά το όνομα του ΠΑΟΚ θα ακουστεί παντού πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Και πολύ, πολύ πιο εύκολα θα πάρεις ίσως έναν εισάξιο, αν όχι καλύτερο, έναν εισάξιο Πρίγιοβιτς. Να ξέρεις, Κωστή. Διαφωνώ. Δεν θέλω. Να ακουστεί ο ΠΑΟΚ, αλλά να ακουστεί από την πορεία που θα κάνουμε, ας πούμε, στο Champions League. Γιατί να, θα πέσουν επάνω, ξέρεις πώς θα πέσουν επάνω, Μανώλη μου. Αν ο Πρίγιοβιτς βάλει 1, 2, 3 γκολ, δεν θα μπορέσουμε, φίλε, να τον κρατήσουμε. Εντάξει, το εγώ δεν θέλω. Δηλαδή, τα 10 εκατομμύρια αυτά δεν τα θέλω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν θέλω να μου φύγει αυτός ο παίκτης. Δεν θέλω να μου φύγει. Το ξέρω, Κωστή, όμως. Εντάξει, μερικά πράγματα ίσως να μην μπορούν, να μην γίνονται να τα κρατήσουμε. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες για μένα είναι καλύτερο να κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ και αν τελικά φύγει. Εντάξει, ας πάρεις έναν εισάξιο, αλλά νομίζω ότι θα κάνει καλό και στον ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω. Έγινε, τσουκρίδα. Ήθελα να πω κάτι, ναι. Κωστή, ήθελα να πω κάτι. Χτες ήταν η συνέλευση του ΠΑΟΚ, η γυναική συνέλευση ΑΣΥΓΜΑ. Ήμουν εκεί πέρα σε ένα γνωστό ξενοδοχείο. Ακούστηκαν πολλά ωραία πράγματα. Κορυφαίος θεματοφύλακας και παράγοντας. Ο κύριος Κατσαρής, σε εποχές πολύ δύσκολες, κράτησε. Πραγματικά φύλαξε Θερμοπύλες. Διατήρησε με όλες του τις δυνάμεις, κράτησε και άντεξε σε πολύ δύσκολες εποχές. Ήταν θεματοφύλακας, ήταν άνθρωπος που παρέδωσε
τα σκύπτρα στον Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ, τα τμήματα του ΑΣΥ τα τελευταία χρόνια, βόλεϊ, γυναικείο ποδόσφαιρο, χάντμπολ, έχουν φέρει τεράστιες επιτυχίες. Οι άνθρωποι εκεί, ο Κατσαρής, ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, όλοι τους. Είναι όσο δεν πάει ΠΑΟΚ, με όλο τους λοιπόν, το είναι και η προσφορά τους τεράστια. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος, το ξέρει ο κόσμος. Επειδή ήμουν εκεί, δεν υπήρχε άτομο που να μίλησε και να μην αναφέρθηκε και στον Θανάση τον Κατσαρή, με τα καλύτερα λόγια βέβαια, και στον Δημοκρατή Παπαδόπουλο που ο άνθρωπος δηλαδή μιλούσε και τον έβλεπα επί μην το συζητάς, κάτω. Φίλε, μην το συζητάς. Είναι άνθρωποι τους οποίους τους σέβομαι απεριόριστα, απεριόριστα τους σέβομαι για αυτά που έχουν προσφέρει και για αυτά που θα τέλος προσφέρουν. Πάντων, ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος τελικά που έγινα και εγώ μέλος του ΑΣΥΓΜΑ και χθες ήμουν εκεί πέρα. Καμάρι σου. Πρώτη φορά που ήμουν βέβαια σε μια τέτοια εκδήλωση, δεν θα την ξεχάσω και βέβαια όταν θα ξαναχρειαστεί πάλι θα είμαι. Ο ίδιος ο Θανάσης Κατσαρής είπε με χαρά βλέπω και κάποιους καινούργιους γιατί κάθε χρόνο βλέπουν τους ίδιους και τους ίδιους. Ωραία, ωραία. Ωραία. Έγινε Μανώλη μου, έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Bye bye. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. Λογικό είναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου ρε μάγειρα. 15 λεπτά αξία ανεκτήμητη. Μικρός πολύ για να ξαναμιλήσουμε για πάω μετά τον κύριο. Άστο, άστο φίλε. Δεν... Σηκώθηκα, του παραχώρησα τη θέση το μικρόφωνο. Ναι, ναι, παιδιά, αυτό που ακούτε, καταρχήν όλα απ' έξω, έτσι, τίποτα από μέσα. Εντάξει, όλα... και δεν είστε σε καταστάσεις, έτσι, 85. Λοιπόν, άκουσε καλά τι θα σου πω. Το ξέρω που μένεις. Που θέλεις να κάνεις. Ξέρω που μένεις, ναι. Ναι. Θα το κάνουμε σαν μία προσφορά και, πώς θα το πω... Μία σαν αλληλεγγύη προς τον Βασίλη Μπάρκα γιατί ήθελε να πανεγυρίσει στο φίλο του ΠΑΟΚ. Όχου το μωρέ το αγόρι αυτό. Και έκλαιγε ρε φίλε, δηλαδή θύμισε Ρονάλντο στο Europa League. Ο πανηγυρισμός, ο πανηγυρισμός ναι, για ένα ακυρωμένο καθαρό γκολ θα μείνει κοιλίδα για πάντα. Πανηγύριζε σαν μπαρτσακλό ένα offside που δεν ήταν. Αυτό θα είναι η εικόνα στην καριέρα σου, το συνοδεύει πάντα. Να σου πω κάτι. Τα χρήματα είναι γλυκά. Η δόξα είναι πικρή. Όποιος δεν έχει χρήματα. Δεν πάρει και τα δυο μαζί. Απλά εγώ πράγματα. Απλά πράγματα. Είναι. Απλά. Όταν θέλεις να έχεις το δόξα... Το περιμένουμε να έρθει να πανηγυρίσει μπροστά μας. Δεν ήρθε. Το ναι. Περιμένουμε. Και να είσαι τίμιος, πόντιος και τίμιος που έχεις έρθει από εκείνα τα μέρη. Αυτή δεν είναι τίμη. Αυτή καθαρά. Είναι κάτι χειρότερο από, από κάτι να μην το πω χαρακτηρίσω και πάρω ξανά ο φίλος το πανό τα είπε όλα το πανό στο πέταλο το ασπρόμαυρο τα είπε όλα φίλε δεν χρειάζεται πολλές λέξεις φίλε. Δεν χρειάζεται εγώ ούτε πόντρος είμαι ούτε εγώ, τίποτα αλλά ο παππούς ήρθε από εκεί άστο φίλε μου άστο έγινε μάγειρα λοιπόν φίλε μου θέλω και ένα τραγούδι που είπες κάνουμε αφιερώσεις τι θέλεις πες το λέει ο Μπάρτης αλλά το Μπάρτης το κάνει φίρμα. Το λέει ο Μπαντής ή ο Μπάτης. Ο Μπατής, ναι. Παοκτσάκης. Ναι. Το Ζημιά, αλλά το ζημιά. Από το Σαφέτη θα το βάλεις. Από Σαφέτη. Υπάρχει, από πώς θα Σαφέτη. Ζημιά, μετά, ναι, άμα υπάρχει. Λοιπόν. Θα ψάξω να το βρω, αδερφέ. Θα ψάξω. Εγώ επειδή δουλεύω ηχητικά στο Σαφέτη, το λέω. Αγόρι μου. Κωστάκη Σαφέτη. Και αυτό να το φέρουμε στούντιο να ξέρεις. Και αυτό. Το μόνο που θα σου πω ότι. Σε γάμο τα κορίτσια κάνουν πανικό για αυτό να. Έγινε αδερφέ μου. Σε χαιρετώ, λοιπόν. Σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Μου γράφει ο κύριε Διονύσης. Έλα, έλα, πες το μόνο σου. Πες το και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα. Έλα, έλα, έλα. Δάκρυα για το κορίτσι μας την ντούλα δεν εγκρίνω. Πέστε της τ' αγαπημένο το τραγούδι της εκείνο που λέγε και τραγουδούσε στο κρασί της που λέγε και τραγουδούσε στο για τον ΠΑΟΚ που αγαπούσε στο μεσί στο κρασί της και ξαλαφρώνει η ψυχή της παμ παρα 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 παμ 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 πέστε δα... Διονύση μου, σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Μη συγκινήσε, πάμε σε διάλειμμα.
Γεια σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Άιντε συμπεθέρα, συμπεθέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό θα είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, να ξέρετε. Είπαμε, έχω πάρα πολλά μηνύματα για το Undercav Ice Bucket Challenge. Γιατί δεν πέφτει η διάθεση. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Δεν είπα καθόλου χορηγούς δεύτερης ώρας, γιατί είχα εισβολή λατρείας και αγάπης από τον κύριο Διονύση μας. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλό στο παιδί. Το φιλαράκι μου έφυγε, είναι εκεί πέρα. Δίπλα είναι, δίπλα, εδώ είναι, δίπλα. Να μου τον αγκαλιάσει, να μου τον φιλήσει. Το έκανα ήδη, το έκανα ήδη. Χαιρετίσματα από τον Γιώργο. Έχει τον Τρούλο. Έλα Γιώργαρα μου, έλα σήμερα πολύ νεολαία, έχω γουστάρω. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά κύριε Γιονίση μου. Για πες. Δεν μου, Κωστή, ναι. Η κυρία Εισαγγελία, κυρία. Ναι. Ναι, 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 τι έγινε. Που κάλεσε. Κύριο καλά, okay. Εδώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνει το δικαστήριο για έτσι στην Αθήνα. Ναι, να όπου είναι... και να γίνει δεν με νοιάζει. Όχι, για να. Εάν ναι. Είναι εδώ πέρα, ναι. Να κάνουν μία συγκέντρωση. Και αν είναι κάτω, να κάνουν και μία άλλη ναι. Συγκέντρωση. Και την άλλη φορά. Μοιράζει. Α πούμε. Ο κύριο Σαββίδη, θα βάλω μέσα τον Clint Eastwood. Δεν ντρέπονται. Εντάξει, δεν πειράζει, οκ. Okay. Δεν γίνεται ναι, αυτό το πράγμα πια. Δεν το έχουν παρατραβήξει, δηλαδή έχουν γίνει οι άνθρωποι κουραστικοί. Πρωτοσέλιδα εφημερίδας, η ώρα. Καλά δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Εντάξει. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν υπάρχει καμία τσίπα. Δεν υπάρχει. Καμία τσίπα. Τέλος πάντων, να σας αφήσω και τους υπόλοιπους να μιλήσουν. Κύριε Διονύση μου, να είσαι καλά, θα τηλεφωνηθούμε. Έγινε, ακούει, έγινε, ακούει. Στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Κωστή μου. Ναι. Καταρχήν πήραμε να... επειδή δεν έχει σημασία που δεν υπάρχουν δώρα, σήμερα θα δείξουμε την αγάπη μας και στο καλά αυτό, έτσι κι αλλιώς. Και στο Κωστή και στο Ζουμουρ σου, έτσι. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Δεύτερον, εσύ βρε Κωστή μου, έχω μια πορεία. Εσείς οι άντρες ρίχνετε εκείνο το κρύο νερό. Εμείς οι γυναίκες τι στο διάολο να ρίξουμε. Εσείς έρχεστε και μας φέρνετε τους κουβάδες. Κάνετε μια αλυσίδα από τον καταψύκτη. Δηλαδή. Εδώ είμαστε όλοι κουβανοί αυτό το διάστημα. Παλεύουμε με τους λοιπόν, κουβάδες. Ήθελα να πω και εγώ για χτες, για αυτό το τραγικό κανάλι το Sky. Το οποίο ναι. Το πρώτο θέμα στα αθλητικά που έβαλε το βράδυ, το πρώτο, με εικόνες πάλι, το Βεϊδίνια, τα γνωστά όλα, ναι. Για τη δίκη σήμερα του Σαββίδη και το πρώτο, δεν είχαν τίποτα άλλο να πούν, τίποτα άλλο, πρώτα αυτό. Δηλαδή έλεος πια. Έξι. Καλά είπε ο προηγούμενος. Τους κατάλαβε όλος ο κόσμος. Έχουν καταντήσει γραφική, έχουμε κουραστεί, μας έχουν αηδιάσει, δεν το έχουν καταλάβει. Και εμείς αυτόν τον αλαφούζο τον δίναμε παίχτες. Δεν τους νοιάζει. Και μόνος του είπε ο Σαββίδης ότι εμείς κρατήσαμε τον Παναθηναϊκό. Τι να πω. Φίλε, να σου πω κάτι, κορίτσι μου. Αυτό είναι που τους κόβει πιο πολύ. Αυτό είναι που τους έχει τσακίσει. Που γύρισε ο ισχυρός Ιβάν και λέει: έλα, πάρτε ένα ξεροκόμματο, σας σώζω. Πονάει πιο πολύ αυτό. Το κανάλι μας και σε χτυπάμε. Πιο πολύ πονάει αυτό. Να ξέρεις. Το να γίνεις τόσο ισχυρός που μπορείς τον άλλον να είσαι μεγαλόψυχος απέναντί του. Να βάζεις δηλαδή αθλητικά στο Sky και να θες να γυρίσεις το κανάλι πριν τα δεις. Δηλαδή, γιατί απλά πατάς το κουμπάκι, γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Μπεάτα Σιμακοπούλου. Δηλαδή. Φιλιά, γεια σου Εύη μου. Φιλιά. Φιλιά. Να είσαι καλά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Από Κύπρο Γέννης ο Βούρας. Έλα ρε, Ελλάδα. Κύπρος είναι Ελλάδα, έλα. Μόλις μου στείλε το μεταξύ μήνυμα ο Λέξιο Ελευθεριάδης με τα νέα μπλουζάκια της Λάρνακας, υπέροχα. Ναι. Αφού δεν δίνεις τίποτα, λες σήμερα να δώσεις δύο μαύρες και δύο λευκές μπλούζες. Αύριο, Αλέξη μου, αύριο θα δώσουμε δύο μαύρες και δύο λευκές από Λάρνακα. Τα φιλιά μου στο Συντριβανίσιο και τον ευχαριστώ για τα μπλουζάκια που με έστειλε. Και τα πήρα την ημέρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με το κύπελο που πήραμε. Πολλά φιλιά από Κύπρο. Εκείνη την ημέρα μου τα φέρνουν. Τα μπλουζάκια που έστειλες. Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Ο Γιάννης είναι. Είναι το παιδί που έστειλες. Ο Γιάννης που έστειλες τα μπλουζάκια. Σε χαιρετώ αγόρι μου. Ευχαριστώ και για τα μπλουζάκια. Να είσαι καλά Διονύση μου.
Να είσαι καλά και του χρόνου θα σε στείλω και κουτί ζωντανό. Έτσι, έτσι. Θα το βλέπει ζωντανό. Ευχαριστώ. Και στη φωτογραφία που σε έστειλα. Σε χαιρετώ. Να είστε, γεια σου. Να είστε όλοι καλά. Να είστε την ωραία, ωραία μα πόλη. Ξέρω ότι δεν την ξεχνά ποτέ. Ο νου σου είναι εδώ πέρα, αλλά αφού έγινε η δουλειά σου έτσι, να είσαι καλά εκεί πέρα που είσαι. Σε χαιρετώ, γεια σου. Χαιρετίσματα γεια σας, από την Κύπρο. Από την Κούλα, από τη Θεία. Φιλιά στην Κύπρο. Φιλιά, να είσαι γερός. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Μου στείλε μήνυμα ο Αλέξης Ελευθεριάδης. Θα κληρώσουμε αύριο δύο μαύρες και δύο λευκές μπλούζες. Τέτοιες. Από Λάρνακα. Καταπληκτικές. Τα παιδιά στην Κύπρο. Τα παιδιά στην Κύπρο δεν τα ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς δεν ξεχνάμε. Ούτε τον Άσο ξεχνάμε, ούτε τα παιδιά, το σύνδεσμο εκεί και πόσο δεμένοι είναι με την Θεσσαλονίκη, με την ομάδα, με την Ελλάδα. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Δεν αναφέρομαι στην Κύπρο σαν να είναι μια ξένη χώρα. Εγώ έτσι το νιώθω. Έτσι το έλεγα πάντα. Ακόμα και στη βόλτα που κάνουμε στο εξωτερικό είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα είναι. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την αγάπη μας στα παιδιά που μας ακούνε στο εξωτερικό γενικά και έχουν στείλει μηνύματα. Και στη Νέα Υόρκη που ξέρω ακούτε και στη Μελβούρνη, στον φίλο μας τον Χρήστο Κολοβό και στο Σίδνεϊ και στο Τορόντο και στο Μόντρα που ξέρω ότι ακούει εκεί ο φίλος μου ο Μιχάλης. Στο Δαμανάκι. Στο Δαμανάκι στην Κρήτη. Στο Δαμανάκι από το Διονύση που σε έκανε το κουτί. Στην Κρήτη. Μας ακούς. Βεβαίως, βεβαίως ακούνε τα παιδιά στα Χανιά. Ακούνε στα Χανιά. Σαν σήμερα λοιπόν. Έφυγε ένας άνθρωπος που τον υπεραγαπούσαμε, που είχαμε και παραπάνω σχέση. Δεν ήταν απλά ένας γνωστός. Ένα βουνό στην κυριολεξία αλλά και στη μεταφορά. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε βάλει πολλές φορές τα στήθια του μπροστά για να προστατέψει τους παίχτες του ΠΑΟΚ από αναπτήρες, από κέρματα, από κροτίδες, από το οτιδήποτε. Έβαζε το δικό του σώμα, το τεράστιο σώμα του, τις τεράστιες πλάτες του, προέτασε τα δικά του στήθη για να προστατέψει την ομάδα. Μιλάω για τον Παναγιώτη Πικιλίδη που ποτέ όταν φεύγει ένας άνθρωπος εννοείται ότι είναι το κενό, δεν αναπληρώνεται ποτέ, αλλά και η θέση που είχε ο Παναγιώτης, το πόσο κομβικό ήταν, απλά σας λέω ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Σκεφτείτε, αν θα είχαν συμβεί αυτά που συνέβησαν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο μάτς με την ΑΕΚ. Με τη μεγάλη ΑΕΚ. Αν εκεί ήταν, αν ζούσε και ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Παναγιώτης Πικιλίδης. Φίλος αγαπημένος και της εκπομπής, αλλά φίλος και είχαμε απαντήσει και συναντηθεί πάρα πολλές φορές και σε εκδηλώσεις που κάναμε στο καζίνο. Τα παιδιά του ξέρουν τι όνομα κουβαλούν. Κουβαλούν και τις δικές του αρχές και τις δικές του αξίες διαχρονικές. Και η ρίτσα που συνεχίζει να δίνει τον αγώνα της γιατί έχασε την κολόνα και το στήριγμα. Θα ξαναπώ ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα για ένα φιλικό παιχνίδι, για έναν αγώνα προς τιμή του Παναγιώτη Πικιλίδη. Το είχε υποσχεθεί ο Ιβάν. Το είχαν υποσχεθεί οι άνθρωποι, πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που φεύγουν. Μια ελάχιστη έτσι, ανταπόδοση στον άνθρωπο αυτόν. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Είναι στη γειτονιά των Αγγέλων, είναι στο Σούφου ΠΑΟΚ Παραδείσου. Ξέρουμε ότι το αγαπούσε πάρα πολύ. Πάμε. Έτσι. Δεν ξεχνάμε, απλά. Απλά. Δεν του άρεσαν τα πολλά λόγια, ούτε οι πολλές κολακίες. Αυτά. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτούς που έφυγαν, τους φίλους μας, αυτούς που ήταν στην παρέα μας, αυτούς που αγάπησαν, που λάτρεψαν τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια αφιλοκερδός ο Παναγιώτης Πικιλίδης χωρίς να παίρνει φράγκο ήταν εκεί να προστατέψει τον ΠΑΟΚ. Αυτό, αυτό. Πάμε να πάρουμε μια-δυο τελευταίες γραμμές γιατί περίμενε ο κόσμος. Καλημέρα σας. Ναι. Μέρα. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Ελένη. Γεια σου Ελένη μου, έλα. Ήθελα να πω πόσο γραφικοί είναι οι Αθηναίοι που δεν λένε να σταματήσουν τον πόλεμο ακόμη και τώρα. Προσπαθούν και τους παίκτες μας, και, την ομάδα μας και τον πρόεδρο να τους στείλουν στα... προσπαθούν να τους βάλουν στα 5 μέτρα. Δεν μπορούν, ναι. Δεν τα καταφέρνουν βέβαια. Αλλά το μένους και η κακία τους δεν έχει τελειωμό. Έχω πει πολλές φορές Ελένη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό να μην σας αποθαρρύνει,
αυτό να μην σας απογοητεύει, να μην σκλονίζει, ίσα ίσα. Αυτό είναι ένα δείγμα, το πόσο μας φοβούνται, το πόσο ισχυρός είμαι για να ασχολούνται μαζί μου και να θέλουν να με αποκαθιλώσουν, να θέλουν να με σπηλώσουν, να θέλουν να με διαβάλουν, να με συκοφαντήσουν. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μεγάλο φόβο έχουν για τον ΠΑΟΚ που έρχεται, ναι, για τον Ιβάν Ζαβίδη. Ξεκάθαρο. Το να μην ασχολούνται μαζί μου σημαίνει ότι είμαι αδύναμος, ότι είμαι αυτός που του χτυπούσαν την πλάτη και του λέγανε τι καλά να γίνεις και εσύ δυνατός. Και τι συμπαθείς, ναι, που είστε οι ΠΑΟΚτσίδες. Αυτό πέθανε. Τώρα λοιπόν έχουν το μεγάλο ΠΑΟΚ που έρχεται. Τρέμουν μόνο στην ιδέα αυτών που θα γίνουν. Γι' αυτό. Άρα να γεμίζει με ικανοποίηση γι' αυτό έχει που γίνεται. Δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο με αυτό που λες. Ωστόσο μας εξοργίζει κάθε στιγμή να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις συμπεριφορές. Από την άλλη θέλω να πω, πόσο πια και αυτός ο Σαβίδης, ο Έρμος, όχι Έρμος τέλος πάντων, ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι εντάξει ομάδα στα πάντα. Τα πάντα της. Ναι. Πληρώνει. Χαλάει την πιάτσα, λένε μου, χαλάει. Η άλλη τα γράψει στο χιόνι. Ακριβώς, χαλάει την πιάτσα. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει ίσως με όλα τα φετινά γεγονότα να έχει και κάποια καλύτερη δικηγορική, ας πούμε, θωράκιση ομάδα, να μπορούν να ανταπεξέλθουν μέσα στα δικαστήρια για να δικαιώνεται η ομάδα τη στιγμή που μας αδικούν. Ναι. Ένα πράγμα θα σου πω. Κάτι η φετινή να γίνει και από χρονιά. Μέσα από την ίδια την ομάδα. Ελένη μου. Και να βγάλει λεφτά η ομάδα. Να βρουν τρόπους να βγάζει λεφτά η ομάδα. Να μην πληρώνει συνέχεια ο πρόεδρος. Η φετινή χρονιά ήταν τόσο διδακτική για όλους, όσο δεν φαντάζεσαι. Θεωρώ ότι όσα δεν είχε ζήσει τα προηγούμενα 6-7 χρόνια, τα έζησε μέσα σε λίγους μήνες. Ναι. Την πρώτη φορά, πρόσεξε, έκανε ας πούμε ότι συνέβη ο πρώτος φίλος, ο πράσινος. Που του μπήξε το μαχαίρι, ο Αλαφούζος. Ναι. Φώναζα όλο το διάστημα, μη φιλίες με αυτούς. Και φέτος μου λέγανε γιατί ρε Κωστή, άσε να εξαδρώσουμε με την ΕΠΟ, ποια ΕΠΟ βρε. Μόλις ο Κίτρινος, μόλις αυτός ο Ντεμέκ φίλος τεθεί θέμα κοινού συμφέροντος, θα του μπήξει όλη τη σειρά τα σαμουράι τα μαχαίρια, όλοι. Και έτσι και αποδείχθηκε. Πισόπλατα που λέμε. Ουτρεκά, τίποτα, με δόλιο τρόπο. Face to face δεν υπάρχει. Άρα τίποτα. Το κατάλαβε. Έτσι μαθαίνω από το περιβάλλον, εγώ δεν μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά με ανθρώπους που είναι γύρω του, αυτό μου λένε. Έτσι. Κατάλαβε τα πάντα. Τα πάντα. Για αυτά. Να δούμε. Δεν θέλω να βαριαναστενάζετε. Δεν θέλω να βαριαναστενάζετε. Πάντως κάποιες βελτιώσεις, έτσι, βελτιωτικές. Εννοείται. Εννοείται. Για να... Και εντός και εκτός ομάδας. Ακριβώς. Συμφωνώ. Φιλιά πολλά και στο βάθος στον άντρα που μιλάει. Φιλιά. Ναι. Ο άντρας που μιλάει είναι το καλό μου το αγόρι. Μπράβο, να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Δεν τα λέει αυτός. Μια χαρά τα λες εσύ. Το Λεωδιάδη θέλει. Το Λεωδιάδη, αδερφός ο Μιχάλης. Το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να έχει θέση. Αλλά δεν θα υποδείξουμε εμείς ανθρώπους. Ξέρουν αυτοί. Σίγουρα. Ξέρουν. Ο Μιχάλης είναι από μόνος του μια ψυχή αστήρευτη. 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 Και τον υπεραγαπώ. Αυτά. Γεια σου, Ελένη μου. Καλή φιλιά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή γιατί πρέπει να φύγουμε. Έρχονται τα παιδιά. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Εντάξει, με το δίκιο του άνθρωπος. Κύριε Διονύση μου, αγαπημένο μου φίλε. Άνθρωπέ μου, πάρα πολλά μηνύματα αγάπης από όλους. Τα χαιρετίσματα έχεις, την αγάπη μας και εμείς σας χαιρετάμε, σας φιλούμε. Και εγώ χαιρετώ όλους τους φίλους του. Χαιρετώ όλους τους παλιούς χαρμαγιώτες, τους φίλους μου. Χαιρετίσματα από τον Διονύση Κορκοριάδη, τον παλιό χαρμαγιώτη. Γεια σου, Διονύση μου. Χαιρετίσματα σε όλους όσοι με ακούνε. Γεια σου. Φιλιά, σας αγαπούμε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.